Γεια σας! Καλημέρα μυθιές μου, τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Εγώ είμαι τόσο ευτυχισμένη, διότι έχουμε εδώ πέρα δύο ασήκωτες σακουλάρες από την έχουμε πάρα πολύ πράγμα, είναι κυρίως για οργάνωση και συγκεκριμένα για οργάνωση κουζίνας και κερδικών, γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχουμε και εκπτωτικό κωδικό, έχουμε και κουπόνια 100 ευρώ, έχουμε τα πάντα. Θα σας τα έχω όλα, όπως και τα link όλων των προϊόντων που σίγουρα θα σας ενδιαφέρουν, γιατί είναι πανφθηνά και είναι και τέλεια. Θα σας τα έχω κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά. Είναι δύο τεράστιες σακούλες και δεν χωράνε κιόλας και είναι και πάρα πολύ βαριές. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι ωραία πραγματάκια μου έστειλε το team και ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίνουμε και το καφεράκι μας εδώ για να βγει το βίντεο, γιατί θα είναι μεγάλο, οπότε πάρτε και εσείς κάτι να τρώτε, να πίνετε, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε. Έχουμε αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο έχει αυτή τη ραφιέρα, που εννοείται δεν μπορούσα να κρατηθώ και την άνοιξα να δω πώς είναι. Έρχεται έτσι σε κομματάκια και είναι, έχει μέσα και τα εργαλεία, οπότε μπορείτε εύκολα, γρήγορα και απλά να τη συναρμολογήσετε. Και, όπα, μην το σπάσω, έχει αυτό εδώ, τρία τέτοια τέλος πάντων, τα οποία γίνονται ρασκέλα, θα την βλέπετε δίπλα. Και τη θέλω για το μπάνιο, γιατί τώρα θα σας δείξω πώς είναι και πώς θα γίνει με αυτήν. Είναι λίγο αχάλια. Έχω βγάλει αυτό που είχα σαν βιβλιοθήκη στο μπάνιο, το έχω βάλει στο δωμάτιο του μικρού, σαν αφιέρα τέλος πάντων που είχα πάρει. Και είχα βάλει κάτι θήκες από τζάμπα, αλλά δεν μου άρεσαν, οπότε το βρήκα αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, θα σας έχω και τη μέση από κάτω. Και παιδιά, έχει μέσα και πώς γίνεται, το δείχνει εδώ πέρα πώς συναρμολογείται και μπορείτε να βάλετε είτε και τα τρία είτε και τα δύο και είναι περιστρεφόμενο από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ μου αρέσει. Πάει αυτό. Πολύ ωραίο για το μπάνιο, για να βάζετε skincare, καλλιντικά. Εγώ θέλω να βάζω τα skincare, τα καλλιντικά, όχι καλλιντικά, skincare και για το μαρί, ό,τι έχω στο μπάνιο και κολόνιες. Έχει τα εργαλεία και αυτά. Και θα τα δείτε όλα έτοιμα και φτιαγμένα και πώς τα έχω εγώ αξιοποιήσει τέλος πάντων. Και εννοείται ότι όλα τα link και όλα κωδικούς τιμές και όλα αυτά θα τα βρείτε και εδώ και στην περιγραφή. Συνεχίζουμε. Σας ξεκινάω από τα πολύ ωραία. Λοιπόν, πήρα παπλωματοθήκη που έχω να πάρω χρόνια. Πρόσφατα πήρα και στο μικρό μία. Συνεχίζουμε με ένα δεύτερο υπέροχο, εντάξει παιδιά, με αυτό έχω πάθει σοκ, είναι τέλειο πραγματικά. Είχα και καιρό να αλλάξω έτσι από πνευματοθήκη και σεντόνια κτλ. Και γενικά τελευταία μου έχει πιάσει μια τρέλα με το σπίτι, με ανανέωση σπιτιού, θέλω να πάρω κουρτίνες, να πάρω έπιπλα, θέλω να τα κάνω όλα. Οπότε, ό,τι καλύτερο, έχει μια πνευματοθήκη και δύο μαξιλαροθήκες. Θα τις βγάλω. Α, είναι και μεγάλες παιδιά, γιατί εγώ έχω μεγάλα μαξιλάρια, είναι τέλειες. Φοβόμουν ότι ίσως δεν κάνουν, αλλά είναι πολύ μεγάλες οι διαστάσεις. Οπότε σίγουρα θα χωρέσουν οι μαξιλάρες μου εδώ μέσα. Είναι δύο. Είναι σε αυτό εδώ το χρυσό και άσπρο έτσι, πάρα πολύ ωραία. Το ύφασμα είναι πολύ καλό, δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Η μόνη μου ένσταση είναι ότι μην αλλάξουν χρώμα ή μην αλλοιωθούν αυτά εδώ με το πλύσιμο, αυτά εδώ τα ωραία πραγματάκια. Ίσως τις πλένω στο χέρι για να μην χαλάσουν τέλος πάντων. Δεν το ξέρω αυτό ή μπορεί να τις πάω στο καθαριστήριο τέλος πάντων, κάπως θα το κάνω. Και έχει πάρα πολλά ωραία σχεδιάκια. Πάρα πολύ ωραία και δεν μπορούσα να διαλέξω, είχε και σε ροζ, είχε και μαύρο και το μαύρο μου άρεσε πάρα πολύ. Πώς πήρα άσπρο.
Γιατί μάλλον θα πάρω και να στάχω με τις κουρτίνες, οπότε ήθελα να είναι έτσι ματσι-ματσι και να πηγαίνουν. Ωραία, πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι το πολύ μεγάλο, όχι το πάρα πάρα πολύ μεγάλο, ένα τσακ πριν το πολύ μεγάλο, γιατί έχω μεγάλο κρεβάτι. Τέλεια, θα το δούμε και πώς είναι όταν την στερώσω και τη φτιάξω στο κρεβάτι. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να πάρω και ένα σετ σεντόνια τώρα. Την επόμενη φορά που θα συνεργαστώ με το τι μου, θα παραγγείλω σετ σεντόνια. Το ύφασμα είναι αρκετά καλό και μαλακό. Μπράβο. Και εννοείται θα το δείτε και πως είναι στρωμένο. Εδώ, το οποίο είναι, ώστε να το ανοίξω, είναι για να βάζω τις παλέτες μου. Πάντα ήθελα ένα τέτοιο. Είναι αυτό εδώ που έχει χωρίσματα, διάφανο ακρίλικο και είναι για να βάζεις τις παλέτες σκιών. Δεν έχω κάτι αντίστοιχο, δεν είχα ποτέ βασικά. Οπότε ναι, το ζήλεψα και το πήρα. Πάρα πολύ ωραίο. Θα κάνουμε και αναλυτικά οργάνωση στα κριτικά μου, απλά θα δείξω και λίγο πως θα έχω έτσι κάνει στα γρήγορα, αλλά θα σας κάνω και αναλυτικό βίντεο όπου θα σας δείχνω πως έχω οργανώσει με αυτά εδώ πέρα που πήρα σήμερα από το team. Πάμε σε κάτι που με ενθουσίασε, ελπίζω να είναι τέλειο εξίσου και στην απόδοση, είναι αυτή εδώ η σκιά, η οποία είναι τύπου ειδική σκιά, αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι σκόνη τελικά, δεν είναι υγρή, δηλαδή άμα δείτε και μέσα φαίνεται σαν υγρή, αλλά ουσιαστικά είναι σκόνη. Λοιπόν, πάμε να την ανοίξουμε. Εντάξει, το packaging δεν θα το σχολιάσω, είναι υπέροχο, είναι εντάξει, σούπερ. Λοιπόν, ωραία παιδιά, γράφει τέλεια, θα τη δείτε και σε μακιγιάζ εννοείται, αλλά είναι τέλεια. Δείτε εδώ γκλιτεράκι πόσο ωραία γυαλίζει, πραγματικά. Έχει πάρα πολλά χρώματα, εγώ ήθελα αυτό το μουβάκι. Θα τη δούμε μαζί αναλυτικά και σε μακιγιάζ. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ οικονομική. Ωραία, πάω να βγάλω τώρα αυτό. Και έρχομαι. Συνεχίζουμε αφού αφαίρεσα τη σκιά, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Συνεχίζουμε με κάτι σε κουζίνα. Πάμε να τα ανοίξουμε. Είναι μία πολύ αδιάβροχη. Είναι μία αδιάβροχη πολιά. Και ευελπιστώ να γίνω Masterchef. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχει αυτά εδώ τα χρυσά, έχει και τσέπες, κάτι που βολεύει πολύ γιατί μπορείς να βάζεις κουτάλες ή κάτι που χρειάζεσαι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ κάποιο μπαχαρικό να το έχεις εδώ πάνω σου. Αυτά είναι σαγονάκι, είναι πολύ απαλό, είναι σαγόνινο και εννοείται ότι έχει και να δένεις πίσω. Πάρα πολύ μ' αρέσει, το ύφασμα είναι αδιάβροχο και λογικά και αλέκαστο, δεν θα λερώνει, δεν θα βρέχεται. Σούπερ και θα τη βάζω και για τις δουλειές, θα τη βάζω και έτσι για πασαρέλα. Θα είμαι και στάιλις, θα είμαι και πρακτική. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάτι μεγάλο. Αυτό εδώ. Αυτό είναι θετική οργάνωση καλλιτικών. Ναι, δεν θυμάμαι να τι είναι. Λοιπόν, είναι μία θήκη. Ωραία είναι και αυτή, πολύ ωραία, που έχει και σιρτεράκια εδώ. Που μπορείτε να βάλετε, ξέρω εγώ, πιο μικρά, μίνι κρεγιονάκια, κρεμούλες, μικρές δείγματάκια κτλ. Έχει εδώ που μπορείτε να βάλετε παλέτες. Εδώ μπορείς να βάλετε, ξέρω εγώ, τα πινέλα, κάποια skincare. Εγώ μόνο θα βάλω μικρά μολύβια χιλιών που είναι μικρούλια και τα χάνω γενικά. Και έτσι μικρά κρεγιονάκια. Βάλετε λοιπόν ό,τι θέλετε και να το έχετε έτσι περιποιημένο πάνω στο τέτοιο, πάνω στο γραφείο σας. Επίσης, αν θέλετε να βάλετε κρεμικά,
Πώς να βάλετε είδη σχολείου, γραφική είδη κτλ. Δηλαδή μολύβια, μπλάνκο, μερκοδωράκια, ό,τι σας αρέσει. Χρησιμεύει δηλαδή είτε για σχολικά, είτε για καλλιτικά, είτε όπως εσείς θέλετε. Ποιο κολόνιες μπορείτε να βάλετε, και αρώματα μπορείτε να βάλετε, και σκίνκε και κάθε λογής καλούδια. Ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, έχω κάνει ένα πύργο με τα πράγματα. Πότε θα πέσει δεν ξέρω. Πάμε σε κάτι άλλο πρακτικό. Είναι αυτό εδώ το χαλάκι. Αυτό εδώ, το συγκεκριμένο το έχω ξαναπάρει. Είναι πολύ μαλακό, είναι μια χαρά ποιοτικά και πήρα πάλι ένα ίδιο. Απλά αυτό, το άλλο ήταν χαλάκι κανονικό, αυτό είναι που μπαίνει γύρω γύρω από την τουαλέτα. Και επειδή εγώ τώρα το χειμώνα έτσι κρυώνω τα ποδαράκια μου και θέλω έτσι να πατάω στα ζεστά, πήρα ένα χαλάκι ώστε όταν τελειώνω ρε παιδί με την τουαλέτα να πατάω εδώ πάνω. Είναι, ξέρετε πως είναι υλικά, το βάζετε έτσι. Και αυτό θα το δούμε προφανώς φορεμένο στην τουαλέτα. Πολύ ωραίο και αυτό και είναι πάρα πολύ μαλακό και μου άρεσε πολύ και αυτό το χρώμα, το γκριζάκι αλλά το ανοιχτό γκρι. Πολύ ωραίο. Αυτό εδώ, το οποίο αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να καταλάβω τι είναι και δεν θυμάμαι κιόλας. Να σας πω ότι η παραγγελία ήρθε μέσα σε 10 μέρες, πάρα πολύ γρήγορα. Α, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό το πήρε για οργάνωση νεροχύτη στην κουζίνα και τι είναι ουσιαστικά. Και έχουμε εδώ πέρα αυτό που το κρεμάς κάπου στο νεροχύτη ή το ακουμπάς κάπου τέλος πάντων. Όπως θες τέλος πάντων, όχι στο νεροχύτη, όπως σας βολεύει σε ντουλάπη, σε νεροχύτη. Και βάζεις μέσα τις σακούλες των αχρήστων. Τις σακούλες για να το σκουπιδιών τέλος πάντων. Και επειδή εγώ τις έχω πεταμένες και αυτές που παίρνω από το σούπερ μάρκετ και τις χρησιμοποιώ για σκουπίδια, για να βάζω τα σκουπίδια, πήρα αυτό για να τις έχω έτσι λίγο πιο οργανωμένες, είναι στο διχτάκι και να τις βρίσκω πάρα πολύ εύκολα, να μην ψάχνω τώρα σε όλο το ντουλάπι από κάτω που είναι. Πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο γκατζετάκι. Γενικά θεωρώ ότι έκανα πάρα πολύ καλή επιλογή, χωρίς να θέλω να ψωνιστώ. Επέλεξα πολύ χρήσιμα πραγματάκια. Α, και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το ανοίγω. Εγώ γενικά είμαι πολύ τσαπατσούλα. Δηλαδή, τσαπατσούλα με την έννοια ότι όταν πάω να πίνω πιάτα κτλ. Γεμίζω παντού νερά. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνω, είναι μεγάλο το ρέντο αυτό. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να βρέχει τώρα στο νεροχύτη κτλ. Οπότε πήρα αυτό εδώ που είναι αδιάβροχο. Αυτό εδώ πέρα εφαρμόζει γύρω από τη βρύση του νεροχύτη και ουσιαστικά προστατεύει από νερά κτλ. Το νεροχύτη και γύρω-γύρω. Ναι, τώρα σε εσάς δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο. Εμένα σίγουρα μου είναι χρήσιμο για να μην γεμίζω παντού νερά. Οπότε τέλεια. Έχει κουπί εδώ, κουμπώνει εκεί στη βρύση και γύρω-γύρω είναι προστατευμένος ο νεροχύτης. Και θα έχω και εγώ το κεφάλι μου ήσυχο και δεν θα αγχώνομαι κάθε φορά που πλένω πιάτα. Πήρα αυτά εδώ που είναι για το air fryer, τα χαρτάκια, ξέρετε, για... έχω πάρει air fryer, δεν το έχω ανοίξει ακόμα, αλλά πήρα και τα χαρτάκια να τα έχω. Αυτά για να μην νερώνετε κάτω και πλένετε συνέχεια, βάζετε ένα τέτοιο και μετά είναι μια χρήση και το πετάτε και ούτε πλένετε ούτε τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, το έχω δει σε πολλές κουπέρες που τα χρησιμοποιώ. Είναι βέβαια λίγο τσαλακωμένα, μη σας πω ψέματα, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, σαν πως... Το βασικό είναι εδώ πέρα. Ακουμπάς τα φαγητά εδώ και μετά το παίρνεις και σκουπίδια. Άλλο ένα μεγάλο πακέτο που το έχω ανοίξει, εντάξει. Έκλεψα λίγο. Είναι και αυτό για οργάνωση καλλιτικών. Αχ, τέλειο και αυτό. Ναι, εντάξει. Τα πήρα όλα άσπρα για να ταιριάζουν μεταξύ τους. Εκτός από αυτό που θα βάλω στο μπάνιο, που δεν με νοιάζει γιατί θα είναι μόνο του. Λοιπόν, και αυτό όπως βλέπετε έχει εδώ πέρα πάλι πάνω έτσι και ένα και περιθώριο ώστε να μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και σας ξαναλέω δεν είναι απαραίτητα για καλλιτικά, μπορείτε να οργανώσετε και γραφική ήδη. Έχει τρία διάφανα πολύ μεγάλα σιρταράκια που εγώ σκέφτομαι να βάλω ας πούμε εδώ τα ρούς, εδώ τα highlighter και στο άλλο τα bronzer. Θα κάνω μεγάλη αναδιαμόρφωση στα καλλιτικά μου. Πάρα πολύ ωραία. Οκ, πολύ ωραίο, πολύ τίμιο. Πολύ μου αρέσει.
Και πλαστικό είναι, οκ, ρε παιδί μου, δεν είναι. Αλλά με μια χαρά. Ωραίο, το τόκι και τα σιτάρια είναι αρκετά ευρύ φορά, δηλαδή και ψηλά και ευρύ φορά, χωράνε πολύ πράγμα. Και επίσης εδώ πάνω μπορείτε να βάλετε, ξέρω εγώ, make-up, ό,τι θέλετε. Θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε και πώς θα το ολονώσουμε. Πολύ μου άρεσε και αυτό. Τώρα μου ήρθε να αγοράσω και ένα γραφείο για τα καλλιτικά μου. Έχω δει κάποια ωραία, σαν μπουντουάρ, γιατί αυτό το έχω πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί και 10 χρόνια. Οπότε κάποια στιγμή θέλω να πάρω και ένα καινούριο μπουντουάρ. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ που είναι ένα νεστισεράκι η δασκάλα του Δημήτρη. Λέει Teachers Change the World, Teacher. Ο δάσκαλος αλλάζει τον κόσμο. Είναι πάνινο, μου άρεσε το μήνυμα που έχει. Πάρα πολύ μου άρεσε και πολύ θα μου άρεσε και εμένα έτσι να μου κάνουν ένα τέτοιο δωράκι. Ένα σεσεράκι απλό είναι, okay, δεν έχει κάτι. Μου άρεσε πολύ απλά η ζωγραφιά και το μήνυμα. Φέτος που έχουμε μια πάρα πολύ αξιόλογη και νέα και χαρούμενη και ευχάριστη και χαμογελαστή και τέλος πάντων όλα αυτά τα καλά. Θέλω και εγώ να την επιβραβεύσω για τη δουλειά που κάνει στα παιδιά μας και για την προσοχή και τα πάντα. Τέλος πάντων, να πάω πακέτο με σκράντζες. Έχει μέσα αρκετά, όπως βλέπω, και έχει διαφορετικές υφές. Πάρα πολλά έχει. Έχει ένα προβατέ και διαφορετικά χρώματα από χρώσεις του λευκού. Ένα ζαχαρί σαν βελουτέ είναι αυτό. Ένα πάλι έτσι ζαχαρί, πολύ ωραίο και αυτό, πολύ ωραία. Και έχουμε και γούνινα, δύο ίδια, πολύ ωραία, πολύ cute. Και δύο πιο μικρά. Αυτό λίγο ξεφεύγει από τις αποχρώσεις. Όλα τα άλλα είναι σε υγιεινούς έτσι λευκούς τόνους. Δεν πειράζει, πάρα πολύ ωραία όλα. Πάρα πολύ γλυκούλια. Εγώ γενικά, όπως έχετε δει, κυκλοφορώ συνήθως με το μαλλί πιασμένο, έτσι, το γνωστό κοτσάκι της νοικοκυράς. Οπότε φοράω full scrunchie και τα λοιπά. Τι είναι αυτό εδώ, που και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο γκατζετάκι. Λοιπόν, αυτό τι είναι, είναι ένας δίσκος, θα το δείτε και στη φωτογραφία, τον οποίο τον φτιάχνεις και βάζεις πάνω τα πινέλα σου για να στεγνώσουν. Δηλαδή, όταν πλένεις τα πινέλα, αντί να τα βάζεις ξάπλα, που δεν στεγνώνουν ποτέ, θέλουν τρεις μέρες να στεγνώσουν, τα βάζεις εδώ πέρα όρθια, έχει εδώ κενά, και βάζεις τα πινέλα σου και στεγνώνει τσάχμπα. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Τα φρόντισα τα καλλιτικά μου, δεν μπορείτε να πείτε. Ή αυτό εδώ, που θα μου πεις τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, είναι μαξιλάρες, μαξιλαροθήκες, σατέν. Ναι, ναι, θέλει και σατέν μαξιλαροθήκες ο κόλος μου. Ότι είναι πιο καλές για το μαλλί, πιο γενικά ρε παιδί μου, οπότε λέω γιατί να μην δοκιμάσω αφού μου δίνει την ευκαιρία. Το λευκό. Τις πήρα σε λευκό γιατί πήρα την παπλωματοθήκη λευκή. Το σκέφτηκα να το συνδυάσω, οπότε να πηγαίνει. Είναι πάρα πολύ ωραίες, φαίνονται αρκετά καλή ποιότητα. Έτσι, το σατέν. Είναι με... Α, δεν έχει κάτι, δεν έχει δηλαδή φορμάρι και τα λοιπά. Είναι έτσι απλές. Βέβαια, είναι λίγο μικρό στο... έτσι. Ελπίζω να χωράει μέσα το μαξιλάρι. Κατά τα άλλα, είναι πάρα πολύ ωραίες. Σατέν. Έχουν ωραία αίσθηση. Και από πίσω είναι απλές. Από μπροστά είναι σατέν, από πίσω είναι απλές. Λοιπόν, ό,τι θέλετε από κωδικούς και τα λοιπά θα τα βρείτε στην περιγραφή. Μετά, καθώς και θα πάρει κάτι για το μπουντουάρ μου, ξεκάθαρα, το οποίο είναι διπλό. Δηλαδή, τι εννοώ. Αυτό εδώ, το σετάκι, το οποίο μπαίνει κάπως έτσι, το ένα πάνω στο άλλο. Ή μπορείς να το βάλεις και δίπλα, ό,τι σ' αρέσει, όπως θες. Πάνω βάζετε τα πονπον, τα σφουγγαράκια για μακιγιάζ. Τέλειο, πολύ πρακτικό.
Και εγώ όταν κάνω έτσι μακιγιάζ χρειάζομαι συχνά μπατονέτες για να φτιάχνω τις σκιές, το eyeliner και όλα αυτά. Οπότε σίγουρα είναι μια πολύ καλή επένδυση γιατί έχεις 2-1. Βασικά μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις, απλά εγώ σας λέω για ποιο λόγο τα πήρα εγώ, πώς θα τα χρησιμοποιώ εγώ. Και ωραίο καπάκι ξύλινο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πλαστικό, οπότε δεν σπάει κιόλας, μην αγχώνεστε, κανένα θέμα. Συνεχίζω με άλλο ένα κουτάκι. Εντάξει, αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα, περιμένετε να πάθετε σοκ. Πολύ οικονομικά, τώρα δεν ξέρω πόσο έχει, αλλά όταν το υπέριψα, το πήρα, δεν το πλήρωσα, αλλά το είχε σε πολύ καλή τιμή, γιατί έγραφε τη στιγμή, ρε παιδί μου. Είναι μία σιρταριέρα που έχει αυτά εδώ τα 3 σιρτάρια και είναι για να τακτοποιήσει τα κοσμήματά σου. Έχει δηλαδή εδώ πέρα θήκες, εδώ μπορείς να βάζεις ζαχτυλίδια, εδώ μπορείς να βάζεις μικρά σκουλαρικάκια. Έχει διαχωριστικά και όπως θες τα φτιάχνεις, νομίζω, ναι, προσαρμόζονται. Και βάζεις εδώ πέρα ό,τι σου αρέσει και ό,τι κοσμήματα θες. Εγώ επειδή γενικά έχω μία αγάπη στα κοσμήματα και έχω αρκετά, εδώ πέρα θέλω να βάλω και να τη βάλω και αυτή πάνω στο boudoir μου γιατί είναι πανέμορφη. Να μην δείξω από εδώ πάνω μπορείτε να βάλετε και αν θέλετε κάτι άλλο ή αν έχετε πολλά μπορείτε να πάρετε δύο για να έχετε δύο τέτοιες, είναι τέλειες. Την πήρα και αυτή σε χρώμα έτσι, νουτ που να πηγαίνει με τα πραγματάκια τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι τέλεια και αυτά εδώ πέρα, δείτε εδώ λεπτομέρεια. Και θα βάλω αυτά που φοράω πιο πολύ στην καθημερινότητά μου, δηλαδή αυτά εδώ που είναι Σβαρόφσκι, τα αγαπημένα μου ρε παιδί μου. Αυτό εδώ με τα σταυρουδάκια που είχα πάρει από το Hey Happiness, άλλο ένα που φοράω που είναι Σβαρόφσκι, αυτά γενικά που αγαπώ πιο πολύ και χρησιμοποιώ έτσι στην καθημερινότητά μου. Πάρα πάρα πολύ ωραία και αυτή, μπράβο, 10/10. Συνεχίζω με αυτό εδώ, το οποίο είναι αρκετά βαρύ. Στην αρχή όταν το είχα δει έτσι τυλιγμένο, δεν είχα καταλάβει τι είναι, τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, είναι ένα χαλάκι αυτό, αδιάβροχο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με αυτό το χαλάκι που το πήρα για να το στρώσω μπροστά από την κουζίνα. Γράφει home, αυτό, είναι γκρι με μαύρο. Και είναι αδιοριστητικό και από ό,τι φαίνεται είναι και αδιάβροχο και αλέικιαστο. Πάρα πολύ ωραίο, από πίσω είναι κάπως έτσι. Και το θέλω για εκεί που μαγειρεύω ή για τον ελοχίτη, που γενικά έτσι γίνεται ένας χαμούλης, πέφτουν νερά, πέφτουν διάφορα έτσι τρόφιμα κτλ. Οπότε το θέλω για αυτό το λόγο. Είναι αδιοριστητικό, το πήρε για την κουζίνα ή τον ελοχίτη. Πάρα πολύ ωραίο, από πίσω είναι σαν άστιχο. Το περίμενα ένα τσάκ λίγο πιο μεγάλο, αλλά οκ, okay, μια χαρά είναι. Λοιπόν, πήρα κάτι που δεν περίμενα ποτέ μου ότι θα το έπαιρνα. Είναι αυτό εδώ, το οποίο θα σας πω αμέσως τι είναι, θα το ανοίξω. Αυτό εδώ το ψάρι που είναι καθαριστής για λέπια, από τα ψάρια. Βασικά το πήρα για τον μπαμπά μου, αλλά μετά σκέφτηκα ότι σίγουρα θα έχει, γιατί είναι έτσι για τζετάκια στον ντάντι. Οπότε... είναι, πώς το λένε, από εδώ πέρα το καθαρίζεις τα λέπια κάπως έτσι και μπαίνει εδώ μέσα και μετά το ανοίγεις και τα πετάς. Ωραίο είναι, επειδή εγώ δεν το έχω με τα ψάρια και με τα λέπια και με το να τα καθαρίζω. Άμα ο μπαμπάς μου δεν το θέλει, θα προσπαθήσω να το χρησιμοποιήσω. Δεν θα το δείτε σε αυτό το βίντεο πώς το χρησιμοποιώ και αν το χρησιμοποιήσω, αλλά εντάξει, άμα δουλεύει θα σας το πω. Ωραίο, ωραίο και χρήσιμο. Πήρα ένα κολονάκι γιατί έχω γραφτεί γυμναστήριο και πήρα αυτό εδώ. Είναι και καλά αυτά τα στυλ yoga και τα λοιπά που είναι έτσι αρκετά κολλητά. Είναι πάρα πολύ μαρακό, πολύ απαλό, πάρα πολύ ωραίο. Είναι ψηλόμεσο, δεν διαφανίζει καθόλου. Το πήρα σε small, έχω την εντύπωση. Ναι, το πήρα σε small. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Και πάρα πολύ μαρακό, πολύ ωραίο ποιοτικά ας πούμε, πολύ ωραίο ύφασμα. Πολύ ωραίο. Θα το δείτε και φορεμένο. Εδώ δίπλα. Αλλά βοηθά. Έχω και το βοηθό εδώ που μου το ξαναβάζει μέσα.
για να τα δείξω και στις, στο TikTok. Λοιπόν, πήρα αυτές οι καλτσούλες, οι οποίες και αυτές είναι φοβερό γκαζετάκι. Λοιπόν, αυτές τις πήρα γιατί γενικά κρυώνω πάρα πολύ και γενικά κρυώνω συγκεκριμένα βασικά, κρυώνω στα πόδια πάρα πολύ. Και αυτές είναι ισοθερμικές και έχουν μέσα γούνα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Και θα τις φοράω όλη μέρα εννοείται. Βασικά το μετανιώνω που δεν πήρα και άλλο ζευγάρι. Φαίνονται πολύ ζεστές. Πήρα ένα να δοκιμάσω και άμα δω τι κάνει η δουλίτσα θα το παραγγείλω σε όλα τα χρώματα. Γιατί στα πόδια τώρα μα δείτε να φοράω κάτι τέτοιου στυλ, μεγάλες όμως που έχουν γούνα μέσα. Δεν μπορώ, κρυώνω πάρα πολύ γενικά. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο γκατζετάκι, συγκεκριμένες καλτσούλες. Πήρα αυτό εδώ το πατουσάκι, το οποίο αυτό λέει ότι είναι ιδανικό για να καθαρίζει καθρέφτες και τα λοιπά και για τζάμ και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι έχω τις αμφιβολίες μου αν θα δουλεύει, ωστόσο θα το δούμε μαζί, θα... είναι σαν γόμα ρε παιδί μου και υποτίθεται σβήνει βρωμιές και τέτοια. Έχω έναν καθρέφτη εδώ στην είσοδο που μονίμως είναι βρώμικος και με άζαξε που τον καθαρίζω, δεν καθαρίζει. Οπότε θέλω να δω πραγματικά αν λειτουργεί και αν κάνει δουλίτσα. Και το πήρα και για την κάμερα, έτσι μπροστά που έχει το φακό ρε παιδί μου να το καθαρίζω και τα λοιπά, έτσι που είναι μικρούλι και χωράει. Και εντάξει, το έχει 50 λεπτά και λέω γιατί όχι, ας το δοκιμάσω, δεν χάνω κάτι. Πήρα αυτά εδώ τα τσιμπιδάκια που εγώ τα χρησιμοποιώ όταν βάζω κάποια αλογουρά τρέσα και την πιάνω. Πιάνω το μαλλί μου πάνω και την έτσι και στερεώνω τέλος πάντων με αυτά εδώ, δεν θυμάμαι πως λέγονται. Έχει πάρα πολλά μέσα και τα είχε πάρα πολύ, 100% έχει μέσα και επειδή συνέχεια τα χάνω και έχω βρει παντού τέτοια, στον νηπτήρα, στον μπάνιο, στο πλυντήριο ρούχων κτλ. Οπότε πήρα πολλά να έχω, να μην τα χάνω. Επίσης αυτό εδώ το οποίο όταν ήρθε δεν κατάλαβα τι ήταν, το κοίταγα με πορεία, νόμιζα ότι είναι κρεμάστρα εν τέλει και λέω μάλλον λάθος κάνανε, δεν έχω πάρει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, φοβερό gadget, ακούστε τώρα τι είναι αυτό. Το βάζεις εδώ έτσι και βάζεις πάνω τα make-up που θες να αναμίξεις και θα αναμειχνύεις εδώ πάνω και το έχεις και έτσι και ουσιαστικά παίρνεις το σουγκαράκι, το πινελάκι και τα απλώνεις ρε παιδί μου. Είναι δηλαδή αυτό εδώ το γκαντζετάκι που αν έχεις όπως εγώ ας πούμε πολλά σκούρα ή πολλά ανοιχτά make-up τα βάζεις εδώ, τα ανακατεύεις με ένα πινέλο και μετά τα εφαρμόζεις για να μην βγεις πολύ ανοιχτή ή πολύ σκούρα, σαν φάντασμα ή σαν να έχεις κάνει σολάριο. Πάρα πολύ ωραίο και θα το δούμε και στην πράξη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα, έχουμε πινελάκια, είναι αυτά εδώ τα τρία, είναι για eyeliner τα πήρα εγώ και για concealer για λεπτομέρειες, είναι πολύ λεπτά και πολύ sharp, πώς λέγεται το sharp στα ελληνικά, δεν μου έρχεται, ναι δεν μου έρχεται τέλος πάντων, αυτά, για eyeliner, για φρύδια και για να φτιάχνω το concealer. Έχει τρία μαζί, πολύ οικονομικά και αυτά. Ένα εδώ πέρα είναι κοφτάκι ρε παιδί μου, έτσι πως λέγεται αυτό. Εδώ ρε παιδί μου, το κουπίδι τέλος πάντων για να ανοίγω τα δέματά μου γιατί τελευταία πάνε καλά οι συνεργασίες οπότε χρειάζομαι ένα τέτοιο για να σκίζω τα πακέτα, πολύ μικρό, πολύ γλυκούλι, συνεφάκι. Είναι αυτά εδώ που είναι τάπες για νηπτήρα, για νεροχύτη κτλ. Το χρειάζομαι αυτό η αλήθεια είναι. Και είναι πάρα πολύ όμορφα και έχει μέσα και 4, οπότε τέλεια, πάρα πολύ ωραίο. Ή αυτό εδώ το σουγκαράκι, το καφέ, είναι σαν σύρμα και είναι για να καθαρίσεις από πίσω τα τηγάνια και τις κατσαρόλες που πιάνουν τη μαυρίλα και δεν φεύγει με τίποτα, αυτό που είναι στα σκουριά. Και αυτό εδώ είναι, θα το δούμε και αυτό άμα κάνει δουλειά γιατί καταλαβαίνετε έχω πολλά τηγάνια και κατσαρόλες που είναι, θέλουν έτσι τρίψιμο και γενικά με το σύρμα δεν βγαίνει, οπότε ελπίζω αυτό να δουλεύει. Πήρα ένα πολύ viral προϊόν τελευταία,
Είναι αυτά εδώ τα σφουγγαράκια, τα οποία αυτά υποτίθεται τα βρέχεις και αφαιρείς το μακιγιάζ. Δεν κάνεις τίποτα άλλο, ούτε θέλει μισελά νεράκι, ούτε θέλει κάποιο προϊόν για μακιγιάζ, απλά με νερό. Παίρνεις ένα τέτοιο δηλαδή σφουγγαράκι, το βρέχεις και μετά κάνεις έτσι και φεύγει το μακιγιάζ σου και πλένονται, χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά. Πάρα πολύ ωραία, έχει ένα λίλα, ένα ροζ και ένα... τι είναι αυτό? Μεντί. Πολύ όμορφα, αρκετά μεγάλα, οπότε υποθέτω ότι αρκετά γρήγορα θα φέρει μακιγιάζ. Θα το δούμε και αυτό, σας ζάλισα, το ξέρω, θα το δούμε όλα όμως. Χρησιμοποιώ αυτό γιατί είναι πολύ πολύ οικονομικά. Συνεχίζουμε με αυτό εδώ. Αυτό εδώ λοιπόν το πήρα για το αμάξι. Εγώ πολύ συχνά, το χειμώνα ειδικά, θολώνει το τζάμι μπροστά μου και δεν βλέπω τίποτα. Από μέσα εννοώ, λόγω υγρασίας, λόγω δεν ξέρω λόγω τι. Κάνει σαν ομίχλη και δεν βλέπω τίποτα, οπότε πήρα αυτό να το έχω δίπλα μου και να κάνω έτσι, να το καθαρίζω. Καλό. Anyway, πάντως θα φτάνει στα σημεία έτσι να καθαρίζει, ρε παιδί μου, καταλάβατε το point. Πήρα άλλο ένα βουλτσάκι για να καθαρίζω τα μπιμπερό του Δημήτρη. Εδώ και τα μπουκαλάκια και γενικά ό,τι έχει να κάνει με ποτήρι, μπουκάλι κτλ. Είναι έτσι σιλικονένιο και είναι λεπτούλιο ώστε να μπαίνει μέσα στα μπουκάλια και σε όλα αυτά που θέλω να καθαρίσω. Και να καθαρίζει ωραία και δεν κουλάνε πάνω οι τροφές και τα λοιπά, πλένεται θεωρώ κανονικά στο πλυντήριο. Μια χαρά, μια βούλτσα έτσι πολύ χρήσιμη και πολύ οικονομική. Εδώ που είναι ρουζάκι, αυτό δεν το έχω ανοίξει και θέλω πολύ να το ανοίξω. Ποιες χρήσεις? Για το ρουζ. Απορία, άντρα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, πολύ ωραίο πακετάκι μπορώ να πω. Είναι και σφραγισμένο από πάνω. Θα ανοίξουμε και από πάνω. Έχει προστατευτικό. Αρχικά είναι πάρα πολύ γλυκούλι το πακέτο. Έχει και καθρεφτάκι από πάνω. Τέλεια. Το πήρα στην απόχρωση Coral Red. Τέλεια. Και είναι έτσι, έχει σφουγγαράκι, πολύ ωραίο. Και τώρα καθίστε να βρω πώς λειτουργεί. Λογικά αυτό δεν είναι... Ναι, θα δούμε, είναι γιατί θέλει οδηγίες. Λοιπόν, λέει, το γυρνάω στο ανοίγεις, ωραία. Α, βγάζει λέει το προστατευτικό. Έχει προστατευτικό. Εδώ θα είναι λογικά. Όχι. Είναι κάπως έτσι μέσα. Να, για δες. Θα σας δείξω σε μακιγιάζ. Το χρώμα είναι τέλειο. Θα το δούμε και πώς φαίνεται. Πήρα δύο μολυβάκια τα οποία είναι ίδια. Είναι για τα φρύδια. Τα συγκεκριμένα τα έχω ξαναδοκιμάσει και μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα πήρα στην απόχρωση 03. Νομίζω ήταν καστανό ανοιχτό. Μου αρέσουν πάρα πολύ, τα έπαιρνα και παλιότερα. Πολύ οικονομικά και πάρα πολύ ωραία. Θα τα δείτε και αυτά έτσι εδώ δίπλα πως γράφουνε και πως είναι. Και υπομονή, τελειώνουμε. Έχουμε τρία πραγματάκια ακόμα. Άλλο ένα γκατζετάκι, το οποίο είναι αυτό για να φερώ τις τρίχες μου από τα χαλιά. Δεν έχω κατοικίδιο. Αλλά μαζάω σαν παλαβή, οπότε ναι, το ήθελα γιατί κάποιες τρίχες πραγματικά ούτε σκούπα δεν τις βγάζει, οπότε είναι αυτό εδώ και ουσιαστικά είναι σαν αυτά τα ρολά που είναι μιας χρήσης όμως τα ρολά, αυτό μπορείς πολλές φορές και κάνεις έτσι και αυτό έχει, είναι έτσι σαν κοφτάκι εδώ και σου αφαιρεί τις τρίχες από το χαλί, θα το δούμε και αυτό. Μιας και έχουμε πολλές τρίχες πάνω στο χαλί και θα σας δείξω αν δουλεύει ή όχι. Κάνετε παφ-παφ εδώ στο... εδώ τέλος πάντων και πηγαίνει ρουζάκι. Δεν χρειάζεται να κάνεις έτσι. Λοιπόν, μια χαρά, η απόχρωση φαίνεται ωραία και θα σας τη δείξω και δίπλα φορεμένη πως μοιάζει.
Και έχει και το καθρεφτάκι του. Τέλειο. Δύο τελευταία πραγματάκια τα οποία είναι beauty. Πήρα μία πράσινη μάσκαρα. Δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Είναι η απόχρωση Green 04. Θα τη δούμε εδώ δίπλα πώς φαίνεται. Δεν έχω ξαναβάλει πράσινη μάσκαρα, πρώτη φορά. Και πήρα και ένα μεγάλο έτσι πινελάκι για να πλώνω το make-up, το foundation τέλος πάντων. Ωραίο, πολύ απαλή τρίχα, αρκετά πυκνό, πολύ ωραίο έτσι και γρηγούλι. Και θα το δούμε και αυτό έτσι πως λειτουργεί. Λοιπόν, αυτό ήταν το τεράστιο Timo haul, ήταν πάρα πολύ φορταστικό. Αυτά εδώ, τα οποία σας έδειξα, φανταστείτε όλα, μου είχαν βάλει ένα budget 120 ευρώ, οπότε όλα αυτά εδώ ουσιαστικά θα κόστιζαν, αν κάποιος τα αγόραζε 120 ευρώ, θεωρώ είναι πάρα πολύ καλή τιμή για όλα αυτά εδώ που σας έδειξα. Θα σας έχω και τον εκπτωτικό κωδικό και εδώ και από κάτω στην περιγραφή, θα σας έχω και 100 ευρώ για κουπόνια. Και εδώ και στην περιγραφή, πώς μπορείτε να τα πάρετε. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να μας σας άρεσαν τα προϊόντα. Θέλω να μου πείτε ποιο θέλετε να αγοράσετε, ποιο σας άρεσε πιο πολύ από όσα σας έδειξα. Και θα κάνουμε μαζί και αναλυτική οργάνωση στο κομμάτι των καλλιτικών και αυτά με τα προϊόντα που μου έστειλαν. Αυτά, ευχαριστώ πολύ τον Τίμο, ευχαριστώ και εσάς που είδατε το βίντεο. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, να περνάτε ωραία. Γεια σας!